αποφυλάκη πρωιά μέχρι νυχτό. Αποφυλάκη πρωιά σε πισά το Ισραήλ επί των κυρίων. Ήθελ υπημείν ονομάζομαι. Ήθελ υπημείν ονομάζομαι. Όταν σας είπα όλα αυτά, πώς νιώσατε εσείς? Εγώ? Ναι, ναι. Πέταγα εκεί την ώρα. Ότι σας έδωσε ενδιαφέρον ο δάσκαλος, λέτε. Πέταγα εκεί την ώρα, γιατί κατάλαβα ότι ενδιαφέρεται. Να ρωτήσω για κάτι άλλο τώρα, πως αυτή τη... Δηλαδή, έχουμε εστιάσει στη δική σας τέτοια, σχετικά με το ψαλτικό, επειδή ήσασταν ευρεασμένος, δώσατε βάση, δηλαδή, ο Σανίτσας σας έκανε εντύπωση σαν ψάλτης, ή απλά μόνο τότε ήταν οργανωμένο? Από την πρώτη μέρα που πήγα. Ναι, μόλι εκεί τη μέρα που δεν ψέλνατε, την πρώτη Κυριακή. Εγώ που πήγα την πρώτη Κυριακή με το πάνι στο Σταντζα στο στόμα του, έμεινε έτσι. Χωρίς υπερβολή. Δηλαδή παρά το ότι ήμουν ένα παιδί, το κριτήριο μου ήταν πολύ ανέτοιμο. Και εδώ εκ παραδείγματος πέρα θα σα πω κάτι. Αργότερα, σε ένα κανονάρχημα, ή ξεχάστηκε, δεν παρακολουθούσε. Και δεν άκουσε και τη λέξη και δείξε τι θα πει. Και σταμάτησε την απόψη. Τι είπες, και το ξαναείπα εγώ. Ένα αυτό, και δεύτερο που πάλι μια μέρα που έψαμε, τόσο πολύ επηρεάστηκα, συναρπάστηκα και τον κοίτασα και έμεινα έτσι. Και μου έχωσε το δάχτυλο στο στόμα μου, γιατί έπρεπε εγώ να δώσω τα ισοκρατήματα στα παιδιά, όπως στεκόμουν έτσι, μου κάνει για το δάχτυλο. Και γύρω γιατί ήμουν αθρασής εγώ, μικρός. Και λέω την άδεια θα σου δαγκώσω. Ναι, έτσι επιλέξει. Ναι. Και νομίζω μου είχατε πει στο Τινά Σιμήτρα, ναι. Ναι, το Τινά Σιμήτρα. πώς μπορείς, ας πούμε, να μην θαυμάσεις, γιατί άκουσα μια φωνή του κάτι άλλο.
ούτε μικρόφωνο, ούτε τίποτα. Άρα σε σχέση λοιπόν και με τον προηγούμενο ναό. Τίποτα, τίποτα. Πάλι... Υπήρχαν τεράστιες διαφορές, παιδιά. Οι άλλοι ήταν οι ναοί, οι χωροί πολυπληθείς, καταπληκτικοί ψάλτες. Υπήρχαν μεγάφωνα, υπήρχαν αυτά. Στο Πατριαρχείο δεν υπήρχαν. Στο Πατριαρχείο ή το είχες ή δεν το είχες. Το κατάλαβες. Ήταν άλλο πράγμα, δηλαδή άλλο άκουσμα. Και ο Δανιλίδης ήταν αντίστοιχο. Ο Δανιλίδης ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση. Ένας άνθρωπος, δεν ξέρω εγώ, του είχα δυναμία του Δανιλίδη, γιατί θα μου πεις όμως αδυναμία έχεις, ναι, σε όλους είχα, αλλά ο Δανιλίδης ήταν ένας αντίστοιχος Νικολαίδης ως προς το χαρακτήρα, αντίστοιχος Νικολαίδης, πολύ καλός άνθρωπος, ευγενέστατος, λίγο απότομος στο ψάλσιμο του, αλλά ωραίο. Και το απότομο το ακόμα ήταν ωραίο. Εκείνα τα ενίτε, τα αργά που έλεγε στο αριστερό, ακόμα είναι έτσι μέσα στα αυτή μου, δηλαδή και ο Στανίσης να τα λέει και ο ποιος είπε, εγώ το Δανίλη θέλω να τα ακούσω. Θέλω να σου πω, είχε τα καλά του. Σε τράβαγε, ναι. Ναι, βέβαια. Ποιος μας είχε πει, νομίζω ο δάσκαλος ο Παϊκόπουλος μας είχε πει για το Δανίλη, διότι κάποια απότομα που έκανε, τα έκανε επίτηδες για να... Ναι, για να μιμηθεί. Για να μιμηθεί. Και για να μιμηθεί. Για να γεννάσουν, μας είχε πει, το έκανε καμιά φορά και για πλάκα. Για να Όχι. Έτσι και στην φωνή του. Και έκανε και για να μιμηθεί και πολλές φορές ήταν στα ύψη, ήταν απόδοση. Απότομα. Και όσον αφορά για κάτι προηγουμένως, γιατί ένα-ένα μου έρχονται παιδιά, συγγνώμη, από το ένα θέμα πάμε στο άλλο. Και ένα άλλο που είπατε, αφήνανε κάποιον να συμψάγει. Απαγορευόταν, είπαμε στον Πατριαρχείο. Οι μόνοι που μπορούσαν να συμψάλουν ήταν οι πρώην οφικιάνοι. Α πούμε, αν έρχονταν ο Πετρόχυλος, ο Ανδρέας, που υπήρξε εδώ μέσα στο Στανίστα, στο αριστερό αναλόγιο, ο Ανδρέας έψελε μαζί του. Ανέβαινε και έψελε μαζί του. Τον άφησε. Συγγνώμη. Όπως άφηνα και τον Πακόπουλο, τον Δήμο. Ναι. Αν ερχόταν την ώρα που ήταν ο νυν δομέστικο, κατέβαινε ο νυν και έμπαινε ο παλιός. Ο ενεργεία είναι πάντοτε πάνω. Α, είναι πάντοτε πάνω. Δηλαδή, σαν να μου λες, ήρθαν ο αξιωματικός και ήρθε ο Απόστατος. Τι λέει, δηλαδή, αν έβγαινε ο Απόστατος. Δεν γίνονται. Άρα δεν φεύγει ο δομέστικος από δίπλα για κανέναν. Με κανένα. Όποιος και να είναι. Παιδιά, ήταν μια άλλο πράγμα αυτό. Πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις. Πολλά πράγματα που ακούνε τώρα, αυτά που λένε, θα πούνε τι λέει τώρα, ας πούμε. Ναι. Είναι ίδια, γιατί, είναι άμα δεις τώρα το Πατριαρχείο, λες... Για να καταλάβουμε, δηλαδή, ήταν ο Άρχον, ο Αστέρης, με δομέστικο τον Φλίκο. Το Χαριετήδη. Το Φλίκο με το μέστικο τον Φλίκο. Το Φλίκο, ναι. Ωραία, αν πήγαινε ο δάσκαλος ο Παϊκόπουλος, τώρα, μέχρι πριν 10 χρόνια, ας πούμε, λέω, πριν 5 χρόνια που ψάλε, θα έπρεπε ο δάσκαλος να κάτσει δίπλα στο Φλίκο. Δεν κατεβαίνει ο Φλίκος. Δεν κατεβαίνει. Με ενεργεία δεν κατεβαίνει. Αυτή είναι η σωστή τάση. Α, σας πω και κάτι άλλο, το οποίο τώρα μια που το λέμε έτσι, βέβαια, θα στεραχωρηθούν ορισμένοι. Άπαξ και φύγει από το Πατριαρχείο, δεν φοράς ούτε καλπάκι. Ο Στανίτσας ποτέ δεν έβαλε καλπάκι. Είδατε ποτέ τον Στανίτσα όταν ψάχνει να φοράει καλπάκι. Ποτέ. Έβησα το Πατριαρχείο, τελείωσες. Η άλλος πρωτοψάλτης κοινούσε το χωρίς. Έξω δεν φοράμε καλπάκι. Δεν φοράμε καλπάκια όταν είμαστε εκτός Πατριαρχείου και προπαντός εάν το φύκιο μας δεν είναι ψαλτικό. Σήμερα φοράνε πολύ καλπάκια ενώ δεν έχουν φύκια τα οποία δεν είναι ψαλτικά. Καθαρός ψαλτικά. Όταν ο Στανίτσας έβγαινε εκτός Πατριαρχείου, σε ένα άλλο ναό, εκεί το φοράει. Εκεί το φοράει, ήταν εν ενεργεία. Ο εν ενεργεία ψάλτης θα φορέσει το καλπάκι του. Από τη στιγμή άπαξ και φύγει από το Πατριαρχείο, πλέον δεν είναι, και πάει σε άλλο ναό, δεν το φοράει το καλπάκι. Δεν μιλάω για τους τώρα εν ενεργεία από το ψάλτας τώρα που γίναμε περισσότερο η στρατηγία από το στρατό, έχουν γεμίσει. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα γιατί είναι λάθος βέβαια και ποτέ δεν μιλάω από, πώς θα σας πω, δεν θρέφω καμιά φόνο και τα λοιπά, εγώ γιατί καταρχήν δεν είμαι ενεργεία, ούτε έχω αξιώσει και τέτοια πράγματα. Γίνονται πάρα πολλά λάθη, τώρα έγιναν και άμα κάτι γίνει στραβά ακολουθεί το δεύτερο, το τρίτο και μετά σταματήμων δεν έχει. Δεν πρέπει να φοράνε καλπάκια. Κανένας. Πολύ καλπάκια φοράνε.
Τώρα γεμίσανε καρπάκια και από οφήκια που παίρνουν από την Αλεξάνδρεια, από, ξέρω, από Πάτρα, ξέρω, γεμίσανε καρπάκια. Είναι πλέον σαν τίτλος τιμής. Τίποτα. Ακούστε να δείτε κάτι. Τώρα, αφού φτάσαμε εδώ, ας το πούμε αυτό, θα το θίξουμε αυτό το θέμα. Όταν ήρθε από την Αμερική ο Αθηναγόρας στο Πατριαρχείο, ήρθε μια άλλη νοοτροπία και είχε άλλες προτιμήσεις. Ήθελε δίφωνα, τρίφωνα, σακελαρίδι και τέτοια, τα οποία δεν περνάγανε σε μέσα αυτό το πράγμα. Δεν τα θέλαμε. Τώρα, αν έκανε ένα σχολείο μια χοροδία και έστειλε σε καμιά λειτουργία, ξέρω εγώ, μεικτή, παιδιά, όρια, χωρίς κτλ. Εντάξει. Αλλά στα αναλόγια μόνιμα, τέτοιο πράγμα. Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Λογαρίδης, ο Σταύρος που σου είπα ότι ήταν στην Ευαγγελίστρια Αριστερός. Έκανε μια μεικτή χοροδία με άνδρες και γυναίκες, παιδιά, χωρίς κτλ. Και για να τον ευχαριστήσει ο Πατριάρχης, τον έκανε άρχοντα πρωτοσάρτη της Αρχιεπισκοπής και τα λοιπά, τώρα που λέει, τους τίτλους αυτούς. Σηκώθηκαν και οι πέτρες στην πόλη. Όλη η Εκκλησιαστική Επιτροπή, η Μουσική Επιτροπή του Πατριαρχείου πέσανε πάνω του και λένε, μα τι να τα πάει. Πρώτον, ο άνθρωπος είναι εκτός κλίματος. Δεύτερον, άρχοντες, γιατί αυτούς, οι άρχοντες τέσσερις είναι. Δεν υπάρχουν άρχοντες στους ψάλτες. Άρχοντες είναι όλοι οι άλλοι οφικιαροί που δεν έχουν ψαλτικά οφήκεια, αλλά έχουν άλλα λόγω προσφοράς. Επειδή έχουν προσφέρει στο Πατριαρχείο κλπ. Γι' αυτό και λέγονται άρχον, ξέρω εγώ, μαΐστρο, ξέρω εγώ, της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ή τελευταίος που πήρε το αξιόλογο παιδί ο Σιούφας και συνάδελφός μας είναι τώρα που είσαι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τον ετοίμησε ο Πατριάρχης γιατί έκανε και αυτός τα δικά του, προσέφερε άρχον πρωτέκδικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Του δώσε οφήκιο. Οφήκια ναι. Τα άλλα τα πρωτοψάρτης καταρχήν ο Παναγιώτας δεν μπορεί να ξέρει σε όλο τον κόσμο ποιοι αξίζουν, ποιοι δεν αξίζουν, αν δίνονται ή δεν δίνονται. Να σας πω, ο νυν Πατριάρχης και ο προηγούμενος, επειδή πλέον είχε αρχίσει να ξυλώνεται το πουλόβερ και να συνέχεια να αιμορραγεί ο Κωνσταντίνος και να φεύγει ο ελληνισμός, μείνανε 5-6 ψάρτες στην πόλη. Αυτούς για να τους τιμήσει για την προσφορά τους που δεν έφυγαν για αυτοί, αλλά έκατσαν εκεί για να κρατήσουν θερμοπύλες που λένε, τους έκανε πρωτοψάλτες. Τους έκανε πρωτοψάλτες. Ναι, αλλά μαζί έχουν γίνει και... από εκεί και έπειτα άρχισε... άνοιξε το ύφασμα και εγώ μου ύφασμα μετά. Γιατί αυτός και όχι εγώ και δεν πάνε. Ναι, και το κυριότερο λάθος το κάνανε αυτοί οι οποίοι είχαν πρόσβαση στον Παναγιώτη. Γιατί ο Παναγιώτης δεν φταίει. Ο Παναγιώτης εισηγούνται στον Παναγιώτη. Αυτοί οι οποίοι έχουν τον τρόπο να εισηγηθούν για κάποιον και να γίνει πρωτοψάλτης. Εδώ δεν θέλω, καταρχήν να θίξω εδώ σήμερα άτομα και υπολείψεις. Εγώ κοίταξε, τους τιμώ όλους, τους αγαπάω ειλικρινά όλους και αυτό που λέω δεν το λέω ούτε από πικρία ούτε τίποτα άλλο. Σας λέω ποιο είναι το ορθό. Τώρα, γεμίσαμε πρωτοψάλτες. Αυτό το οποίο σταματήμα δεν έχει. Θα γίνουν και άλλοι, θα κάνουν και άλλους και άλλους και άλλους. Χάλασε πλέον αυτό που υπήρχε. Ποιο ήταν το σωστό, το τυπικό. Γιατί, ακούστε ένα πράγμα. Πώς ξεχώριζαν οι ψάλτες. Είναι άρχον πρωτοψάλτης, άρχον ο μπαδάριος. Άρχον ο πρώτος δομέστικος, άρχον τέτοιος. Οποιοδήποτε κείμενο και να είναι μουσικό, έλεγε δεξιός ιεροψάλτης, αριστερός ιεροψάλτης. Δεξιός βοηθός, αριστερός βοηθός. Αν έβλεπες κάπου πρωτοψάλτης, έλεγε πρωτοψάλτης Προύσης. Πρωτοψάλτης Χαλκιδόνος. Γιατί, όχι άρχον, πρωτοψάλτης. Για να είσαι πρωτοψάλτης πρέπει να χειροθετηθείς από τον Οικείο Μητροπολίτη, αν είσαι καθεδρικό μητροπολιτικό ναό. Οι υπόλοιποι δεν είχαν χειροθεσία δηλαδή. Όχι βέβαια. Λοιπόν, άρα, το πολύ να ήταν αναγνώστες. Λοιπόν,
Πρόσεξε με. Το πολύ ή ο υποχρεωτικά είναι ο Ρωσανός. Όχι, το πολύ, δεν ήταν ο Ρωσανός. Ο κάθε Μητροπολίτης, εν ενεργεία Μητροπόλεως ή Αρχιεπίσκοπος, έχει δικαίωμα, όπως και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, να κάνει πρωτοψάλτη χειροθετημένο τον δεξιό του ψάλτη και τον αριστερό του. Προς τιμή της η Αρχιεπίσκοπος Αθηνών είναι από τα λίγα που κράτησε. Έχετε δει ποτέ να γίνει αυτό το πράγμα στην Μητρόπολη? Όχι. Γέμισε η Αθήνα πρωτοψάλτες και η Μητρόπολη δεν είχε πρωτοψάλτες. Ενώ θα μπορούσε να έχει πρωτοψάλτη χειροθετημένο. Το να αποκαλείσαι πρωτοψάλτη ή λαμπαδάριο απαιτεί χειροθεσία. Και έχουν η Μητροπόλη ή η καθεδρική ναή, ναή των Μητροπόνων ή των καθηγονών. Έτσι. Οι άλλοι υπόλοιποι όλοι ψάρτε των υπολείπων ναών είναι δεξιό ψάρτη, ιεροψάρτη, αριστερό ιεροψάρτη. Αν τυχόν τώρα το αναλόγιο είναι πολυπληθέ, ο δεξιό χωράρχη, ο αριστερό χωράρχη. Δεξιό χωρό, αριστερό χωρό. Τα άλλα όλα είναι, πώ να το πω, για το θεαθή είναι για να ικανοποιούμε τη ματαιοδοξία μα, την τελεροστημένη φιλοδοξία. Τέτοια πράγματα δεν χρειάζονται. Σας είπα, αν φτάσουν... Κι άμα σου προτείνει είτε ο Πατριάρχης, τι θα κάνεις, πρέπει να αρνηθείτε. Βεβαίως και θα το αρνηθείς, κανονικά. Μα, κανονικά, μου κάνεις μια κλειστή ερώτηση. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση δεν έχει απάντηση, γιατί δεν έχει... Γιατί δεν θα τολμούσε ο Πατριάρχης να κάνει κάτι, πρέπει να παρατυπήσει για να το κάνει. Δηλαδή για να σε κάνει σαν τον Πέπτη θέλει να παρατυπήσει. Πρωτοψάλτη μπορεί να σε κάνει για οποιαδήποτε άλλη σου υπηρεσία. Να σου δώσει οφείλιο, να σου δώσει για οποιαδήποτε άλλη σου υπηρεσία. Πρωτοψάλτη δεν μπορεί να σε κάνει. Σου είπα, άμα γίνουν όλοι πρωτοψάλτες, σαν να λέμε ένα στρατό με μόνο αξιωματικούς χωρίς στρατάρους. Oh,
Γι' αυτό σας είπα ότι εγώ σέβομαι όλους, είναι αξιόλογοι συνάδελφοι. Ειλικρινά δεν το λέω από, δεν έχω καμιά υστεροβουλία, τίποτα κτλ. Με ξέρουν εξάλλου, δεν έχω μάλλον ποτέ εγώ με συνάδελφο, ούτε με τα παιδιά, όταν ήμουν παιδί, ούτε και τώρα μεγάλο. Τους αγαπάω όλους. Ναι. Την τάξη, μπράβο. Αυτό είναι το σωστό. Τώρα πλέον, δυστυχώς, πήρε το στραβό το δρόμο και ο κάθε ένας προσπαθεί να βρει κάποιο γνωστό να πει κάτι στον πατριάρχη ή υποτροφά της. Και βλέπεις κάτι οφήκια, κάτι τέτοιο. Ωραίο οφήκιο πήρε ο δάσκαλός μας. Παϊκόπουλος. Αυτός πήρε καθαρά ψάπτικο. Εκτός που ήταν δομέστικος, πρώην β' δομέστικος του πατριαρχείου, άρχον, είναι και άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης Μουσικής Εκκλησίας. Γιατί όταν ερχόμασταν προηγουμένως σε σένα Κώστα, σου λέγα ότι όταν ένας ψάρτης πάει στο Πατριαρχείο, δεν μπορεί να ψάρει, όπως σας έλεγα προηγουμένως. Ενώ έτσι και φύγει ένας ψάρτης για μία μέρα από το Πατριαρχείο και πάει σε οποιοδήποτε ναό του κόσμου, είναι υποχρεωμένο να του παραλώσει τέσσερις τους. Κατάλαβα τι σου λέω. Διότι είναι, πως δεν πάνε στο στρατόφαγο, γιατί είναι το μόνο παράδειγμα που μπορούμε να φέρουμε που είναι ακριβώς. Αρχηγός ΓΕΘΑ. Ποιοι άλλοι υπάρχουν στρατηγοί, αλλά αυτός είναι αρχηγός ΓΕΘΑ. Λοιπόν, ο άρχοντος ψάρτης σημαίνει είναι ο πρώτος στη τάξη ψάρτης όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Οπουδήποτε πάει, οποιοςδήποτε ψάρτης είναι, θα κατέβει τον παραχωριστές του. Θα περάσει εκείνος αριστερά. Το ίδιο ισχύει για τον ομπαδάριο, σε οποιαδήποτε εκκλησία για να πάει. Το ίδιο ισχύει για τον πρώτο δομέστικο και για τον δεύτερο, διότι αυτοί είναι οι άρχοντες. Δεν είναι άλλοι άρχοντες. Αυτοί είναι οι άρχοντες που μπορούν να πάνε σε οποιοδήποτε ναό και να παραχωρήσουν οι άλλοι τη θέση τους. Τιμής ένεχεν. Αυτό αποδεικνύει το τι σημαίνει το άρχον. Υπήρχε όμως αυτό το φίκιο του άρχοντος μουσικού δασκάλου, είναι νεότερος το φίκιο? Όχι, όχι, υπήρχε αυτό. Υπήρχε. Βεβαίως. Ποιοι το είχαν? Δεν θυμάμαι, αλλά κατά καιρούς υπήρχε. Αυτό είναι ψαλτικό φίγιο αυτό. Αυτό είναι ψαλτικό, ναι. Τι μουσικό διδάσκο δεν μπορεί να είναι της ευρωπαϊκής μουσικής ή της χωρίς. Γιατί λέγανε ότι καλό είναι να μην δίνονται ψαλτικά οφήκια. Άρα πρέπει να πεις αφού ξεκινήσαμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι ψαλτικό το οφήκιο. Δηλαδή, σας το θυμάστε να, υπάρχει από τότε που ήσασταν παιδί, ας πούμε, ο άρχοντας μουσικό διδάσκαλος. Δεν υπήρχαν τότε. Δεν είναι. Άρα είναι νεότερο. Υπήρχε. Δεν είναι όχι. Υπήρχε παλιά. Δεν είχε δοθεί. Δεν δίνανε οφήκια. Δεν δίνανε οφήκια. Μετά άρχισε στη Θεσσαλονίκη, δώσε ένα σωρό, εδώ πέρα δώσε ένα σωρό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει χάσει και την αξία του πλέον. Πριν που είπατε ότι ποιος παραχωρεί τη θέση του σε ποιον, είπαμε για τους άρχοντες, αν ήσασταν σε μια έξοδο, σε μια άλλη ενορία και έρχονταν ένας καλύτερος θεωρητικά ψάλτης, εκεί έφευγε ο ψάλτης ή δεν παραχωρεί? Σε οποιοδήποτε ναό υπάρχει το αφεντικό, υπάρχει ο δεξιός ιεροψάλτης. Δεν κατεβαίνει για κανένα, μόνο για τους άρχοντες του Πατριαρχείου, για κανένα. Όσο καλός και να είναι. Δεν το επιτρέπεται δηλαδή? Τι, δεν το επιτρέπεται. Όχι, δεν το επιτρέπεται, έχει το αυθαίρετο δικαίωμα. Έχει το αναφέρετο δικαίωμα. Ναι, άμα θέλει όμως μπορεί να κατέβει και να πει παρακαλώ τη θέση μου. Δεν θα κατέβαινε, γιατί δεν μπορεί να κάνει, σου είπα, δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή, επειδή είσαι ψάρτης. Αυτή η συνήθεια δεν υπήρχε. Βέβαια, δεν υπήρχε αυτή. Δεν τολμούσε άλλο να πάει. Αντίθετα, οι άρχοντες πηγαίνανε. Συνήθιζαν να πηγαίνουν. Λοιπόν, θα σου πω τώρα. Είπα προηγουμένως. Για να μην του φέρουν σε δύσκολη θέση, δεν πηγαίνανε. Σε καθοδόν που ερχόμασταν τώρα, είπαμε ορισμένα πράγματα. Ναι. Λοιπόν. Αυτά τα χάσαμε εμείς. Όσες φορές. Όχι, θα τα πούμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όσες φορές είχαμε πανηγυρικούς εσπερινούς και πηγαίναμε σε διαφόρους ναούς, ας πούμε, της πόλης, πάντοτε πήγαινε ο Πατριάρχης, ο Αρχιδιάκονος, που στεκόταν δίπλα του πάντα, ο Δευτερεύων Διάκονος, ο Δευτερεύων, ο Πριμικύριος που κουβάλαει αυτό το κερί το μεγάλο, το κοντρόξι που πάει μπροστά, ο Αρχικλητήρας που στέκεται πάντα δίπλα του, με τον οδηγό του Πατριαρχείου, ο Άρχον Πρωτοψάλτης και ο Πρωτοκανάκος. Κάνας άλλο δεν πήγαινε.
Αυτή ήταν η τάξη. Πηγαίναμε στο ναό. Όπου πηγαίναμε εμείς όμως, εμένα ήταν δηλαδή να πάω να πω στους άρτης εκεί πέρα, σας παρακαλώ αν μπορεί να περάσει τα αριστερά, θα ψάρει δεξιά ο άρχοντας. Εσύ όμως παρόλο που το ξέρανε. Ναι, το ξέρα και πήγαινα και το ξέρανε. Η τελευταία φορά που πήγα σαν παιδί να το πω ήταν στην Βαρουπιώτισσα, έπεσε νομαφίδης ο Νίκος, ο Κώστας τότε. Και κανονάρχος ήταν ο γιος του Νίκος. Και θυμάμαι, είπα τότε στο αείμνηστο μαφίδη τον Κώστα, του λέω, γιατί είχα πολύ στενή σχέση με όλη την οικογένεια. Του λέω, δάσκαλε να περάσετε, του λέω, αριστερά, ψάλετε. Το ξέρω, μου λέει ο μαφίδης. Μόνο πες το δάσκαλο, πάλι υψηλές βάσεις. Πολύ υψηλές βάσεις. Oh. Ναι. Και πετάει και ο Νίκος, που ήταν ο γιος. Εγώ ήρθα να πω, το κέλυψω. Του λέω, να το πεις όχι μια φορά, 100 φορές, αλλά δεν εξαρτάται από μένα. Μα απαγορεύουν, δεν μπορεί να το πει άλλος. Ήταν νόμος γιατί. Δεν είναι το ότι δεν το αφιέρω, δεν τον άφηνα. Αφού ήταν η τάξη αυτή. Ναι. Γι' αυτό και με πέρανε μαζί. Συγγνώμη, ο Δομέστρος δεν πήγαινε μαζί. Δηλαδή έψανε μόνος του. Κανένας. Έψανε μόνος του με τον κανονικό. Μόνος του, άμα φαίναν τώρα Δομέστη και να έρθουν δίπλα του βοηθοί και τα λοιπά, ερχόντουσαν. Εκεί σε αυτή την περίπτωση θα ήσουν εκτός Πατριαρχείου. Εκτός Πατριαρχείου, ναι, επιτρέπεται. Στο στασίδι των χειροθετημένων δεν μπορεί να ανέβει άλλος. Εκεί στα άλλα τα στασίδια των ναών ήταν χειροθετημένοι. Αλλά δεν έπαιρνε ο. Δηλαδή η θέση του. Ερχόταν ο Στανής, ας πούμε, στην πανηγύρι. Και είχε και δύο στασίδια, ένα δεξιά, ένα αριστερά. Αυτά μένουν κενά. Όχι, αν τυχόν δεν υπήρχε κανείς, μένανε κενά. Αν ερχόσουν εσύ και ξέρανε. Και έτσι έτσι ψάρι. Ψάρι. Ναι, δηλαδή ο Μαφίδης, ας πούμε. Α, βέβαια. Πήγε αριστερά με όλου τη χοροδία. Πήρε εσύ μόνο. Οι περισσότεροι πήγαν γιατί φοβόντουσαν. Είχαν το θηρίο απέναντί του τώρα. Όλα ήταν μεγαθύριο στα νύσα. Πηγαίνανε. Εγώ ήμουν κανοαρχούσα και έλεγα αυτά που έλεγα, ισοκρατούσα, έπαιρνα καταλήξεις. Λοιπόν, και ερχόντουσαν βέβαια και ορισμένοι που τους γνώριζε και αντί να πάνε αριστερά πηγαίνανε να βοηθήσουν. Δειλά, όλοι κατάλαβαν και. Υπήρχε αυτό που είπατε για το μεγαθύριο, δηλαδή υπήρχε αυτή η αίσθηση από τους ζάλτες. Μόνο και μόνο λόγω θέσης ή όντως. Ο Στάνιτσας ήταν τόσο πολύ πάνω. Με λίγα λόγια το ίδιο θα αντιμετωπίζαν τον Στάνιτσα και τον Νικολαίδη. Σας είπα κάτι προηγουμένως που μου είπε να είσαι βοηθής όταν το αξίζεις. Και εγώ σας είπα ας δώσουμε το δικαίωμα σε έναν που αξίζει να είναι βοηθής. Λοιπόν, αυτό το ξέραν όλοι στην πόλη. Το γνωρίζανε. Και ξέχασα κάτι να σας πω όταν έκανα εγώ παράπονο που ξέρω εγώ, γυαλάγανε τα παιδιά του. Γυαλάγανε τα παιδιά του και φερθήκα άσχημα εκεί και εγώ προσβλήθηκα και τα λοιπά. Γράφει να δεις κάτι. Εσύ σε άλλη κλίμακα και εγώ σε άλλη κλίμακα. Εσύ είσαι ένα παιδάκι μου λέει και εγώ είμαι ένας μεγάλος άνθρωπος. Τις προσβολές που δέχτηκα εγώ σαν μεγάλος και τις ανέχθηκα. Για ένα παιδί είναι πολύ πιο εύκολο. Έχουμε κάτι κοινό. Δεν είναι ότι κοινό. Αλεξιπτωτιστές και οι δύο μου λέει. Όταν εμένα με φέρνε στο Πατριαρχείο λέει, ποδοπάτησαν οι ιεραρχίες. Φύγανε δομέστικοι. Διότι εμένα με φέρανε από αριστερό ψάλτη του παλάτι και με κάνανε λαμπαδάριο κατευθείαν. Ούτε καν πρώτο δεύτερο δομέστικο, κατευθείαν λαμπαδάριο. Ενώ σύμφωνα με την τάξη έπρεπε ο πρώτος δομέστικος να γίνει αριστερός. Τα γράφει μέσα όλα ο Βουδούρης άμα τα διαβάζεις αυτά. Λοιπόν, ενώ εκεί αντιμετώπισα πόλεμο. Πόλεμο αμήλικτο. Εκεί λίγο πείσμωσα και είμαι μελετηρός λέει, ακόμα διαβάζω και είμαι αμήλικτος απέναντι σε αυτούς που τα διαβάζω. Γι' αυτό και έκανε παρατηρήσεις πολλές και τον παρεξηγούσαν. Ήταν πολύ άστερος. Και στο Δανειλίδη ισχύει ότι έκανε. Ένα. Γιατί τα ίδια πράγματα έκανε ο Πλήγκος αυτόν. Μέχρι να είναι η πιο αγαπητή. Αυτά που λένε ο ένας με τίποτα. Αγάπη τον λάτρευε τον Πλήγκο και ο Πλήγκος ήταν ίδιος ένας τον Πλήγκο. Στην αρχή ήταν μόνο. Λοιπόν, δεν συγχωρούσα αυτού που δεν διάβαζαν. Γιατί επειδή του κάνανε πολύ πόλεμο του Στανίτσα, ο Στανίτσα διάβαζε πολύ.
πάρα πολύ διάβαζε. Αφού σε σημείο όταν έβαζε καμιά φορά κανένα μουσικό που σπάνια έβαζε, του έβλεπα εγώ Πρίγκου, έβλεπα, ξέρω εγώ, Φωκαέως, έβλεπα το Λουπανισίου Πέτρου, έβλεπα διάφορα. Του λέω, δάσκαλε, βλέπω πρωτοψάλτη στάδια, πρωτοψάλτη στάδια, αυτά. Ένα Σταλίτσας δεν έχω δει, του λέω, πουθενά, καλά, ακούς, το ακουζόντο, Σταλίτσας δεν βλέπω πουθενά. Ναι, άκουσε να έρθει κάτι. Εγώ διαβάζω, εκτός από τους που κοιμάμαι, 24 ώρα, ας πούμε, και στον ύπνο μου ακόμα, λέει, τα βλέπω στον ύπνο μου. Λοιπόν, και ακόμα θα χρειαστώ τρεις ζωές για να μάθω αυτούς όλους τους πριν από μένα. Άμα τους μάθω όλους, τότε έχω δικαίωμα να γράψω. Πέρασε την τάξη και ήθελα να σας ρωτήσω, ναι, ότι πώς το αντιμετώπισε εκείνη την εποχή. Ναι, ήθελα να μου πει ότι βλέπεις εδώ είναι 30 κανονάρχες. Ήρθες εσύ ξαφνικά. Σε 6 μήνες έγινες πρωτοκανονάρχος. Πάει η ιεραρχία. Οι άλλοι όλοι έχουν παράπονο. Παιδιά είναι, ζηλεύει ο ένας, αυτά κτλ. Παιδικές αδυναμίες. Σου λέει, σε βλέπουν, του ήρθε ο κατέβατος. Όπως του ήρθα και εγώ στο Πατριαρχείο. Αυτή η κουβέντα έχει γίνει τη δεύτερη Κυριακή που πήγατε ή μετά από πολύ καιρό. Ναι, αυτό είναι στις αρχές. Στις αρχές, αφού έγινα πρωτοκανονάρχος. Μετά από ένα. Βέβαια. Μου λέει, πέρασε όλος και γίνει πρωτοκανονάρχος. Και ήρθε η κουβέντα, δηλαδή στις. Ναι, γιατί στην αρχή εγώ τους πρώτους 6-7 μήνες, 8 μήνες, μέχρι που τους γνώρισα, όπως έμαθα πια και είδανε το χαρακτήρα μου και δεθήκαμε πολύ με τα παιδιά, κατάλαβες. Είχαν τα παιδιά, κάνανε, είχαν τα δικά τους, ναι, ας πούμε. Και τα δίκια τους είχαν. Εσείς οριστήκατε έτσι, σας όρισε αυτό, σας δυσκόλεψε που σας. Άμα σου πω ότι με δυνάμωσε περισσότερο. Αλλά ήταν δύσκολο, η πρώτη 6 μήνες ήταν δύσκολη. Πολύ δύσκολη ήταν, παιδιά. Στο ξεκίνημα ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί ήταν. Τα περισσότερα παιδιά είχαν φωνάρες. Κατάλαβες, είχαν φωνάρες. Δεν τα μας πείτε μερικά ονόματα από τα παιδιά. Ού, αυτά, βέβαια, βέβαια. Που δεν τους ακούμε και συχνά, έτσι. Βέβαια. Ναι. Αλέξανδρος Ναούμ, το θυμάμαι. Είχαμε δύο Στεφανίδες, ένας δεξιά και ένας αριστερά. Αδερφιά. Όχι. Ο Μπάμπης ο Στεφανίδης ήταν ο δεύτερος τάξης, ο αριστερός που λέγω, είναι τώρα στα Σούρμενα ψάρι. Ο Χαράλαμπος Στεφανίδης. Λοιπόν, ο Νίκος ο Ντεβλέτου, ο Γενή Μπλίνιας, ο Ιακύμαπουλος ο Μινάς, που να θυμίζει και πολύ πρόεδρος, θυμίζει πολύ τώρα, εγώ σας θυμάμαι τώρα, ο Σούκαρης, ο Μιχάλης, ο Σάβος ήταν, δεν θυμάμαι. Και ένα άλλο παιδάκι, το οποίο ο αδερφός του ήταν συμμαθητής μου στη Μεγάλη Πηγαίνους και μου λέει, έχω ένα αδερφό ψάρι πολύ ωραία και ήταν συγκρότερη τάξη και τον έβαλα και έψαρε στη Μεγάλη Πηγαίνους και τα λοιπά και τον πήγα εγώ στο Πατριαρχείο και έγινε αυτός που κάνουν αρχή αριστερά. Από τους τελευταίους που κάνουν αρχούν όταν κάνουν αρχό αριστερά είναι αυτός, ήταν από τους καλύτερους, ο Σοκράτης. Μάλιστα. Ο Κατσάρος, ο Σοκράτης Κατσάρος. Ναι. Και επίσης και υπήρχε άλλος ένας σημαντικός κανονάρχος, ήταν ο γιος του Δανιλίδη. Αυτό το παιδί είχε μια καταπληκτική φωνή, ήταν πολύ υπέρβαρος και ο πατριάρχης είχε δώσει εδώ να κάθεται πίσω, να μην είναι πολύ μπροστά, γιατί κάλυπτε 3-4 ας πούμε και το βάζανε πίσω. Είχε μια, ο Λάζαρος, καταπληκτική φωνή. Θεός χωρίς τον. Αυτό το παιδί είχε την ατυχία να πεθάνει από τον ίδιο λόγο που πέθανε και ο πατέρας του, νεότατο. Καρδιά. Ναι, και ίδιο. Το νομικό είναι. Θέλω να μας πείτε για τον Δανιλίδη, γιατί δεν είναι πολύ γνωστό. Ναι, ο Δανιλίδης. Μετά που έφυγε ο Στέφανης, περιμέναμε να γίνει. Ο Δανιλίδης δεν πρόλαβε να γίνει η χειροθεσία του, πέθανε ο άνθρωπος. Θα γινόταν πρωτοψάλτης. Κάποιοι λένε ότι πέθανε από στενοχώρια. Όχι, καλό, όχι, δεν είναι αυτά, μην ακούτε. Λένε τίποτα. Άρα θα γινόταν πρωτοψάλτης. Βέβαια, βέβαια. Πρωτοψάλτης θα γινόταν ο Δανιλίδης, αλλά ο άνθρωπος δεν είχε προβλήματα. Είχε δηλαδή και πριν το ξέρατε. Δηλαδή, ήταν. Δεν ξέρω ακριβώς αν ήταν ανέβρισμα και τέτοια, ναι, αλλά
Η ίδια περίπτωση ήταν η κληρονομική και του γιου, του Λάζαρου. Ο οποίος είχε πει, από τις κασέτες που σας έφερα, το αριστερό αναλόγιο, η πολύ δυνατή φωνή είναι του Λάζαρου. Λέγαμε για τον Λάζαρο. Τώρα συγκίνηκα γιατί ήταν και αυτό καλό παιδί, σαν τον πατέρα του. Και πήγε σε μια γερμανική σχολή για να καταλάβετε δηλαδή, το πνεύμα που επικρατούσε ρε, παιδιά, στο Πατριαρχείο. Και πήγαινε σε μια γερμανική σχολή. Και μια μέρα τους λέω, τους γνέφω τους αριστερούς και τα δικά μας τα παιδιά, παιδιά να πάμε μέσα στο ιερό για να ψάχνουμε του βήματος. Εμείς το ψάχνουμε του βήματος. Παιδιά. Λοιπόν, και έρχεται και ο Λάζαρος και όλοι μας πάμε. Να ψάχνουμε το Άγιος ο Θεός του βήματος. Τους κάνετε εσείς νόημα και στο αριστερό αναλόγιο για να μπείτε ναι, το πρόγραμμα. Ναι, τους έλεγα και στέλνει ο Λάζαρος όποιος ήθελε αριστερά. Παίρνει πάνω σε πάνω σε πάνω, μαζέμιζαν 4-5. Αλλά δεν το ξέραμε. Εξάρτητα, μπορεί και την παίρνω απουσιάζικα. Και μαζευόσασταν όλοι από την, στην Αγία Τράπεζα από δεξιά. Όπως μπαίνει στο ιερό, έτσι από αυτήν την δεξιά πλευρά. Δεξιά πλευρά, ναι. Και διευθύνατε εσείς ο πρώτος κανόνας. Ναι. Λοιπόν, και ξεκινούσαμε το βήματος. Καλά, εκεί βέβαια μετά έμπαινε και ο Καλίνικος, ο Τριτεύων που ήταν φωνάρες και αυτά. Και το ψάναμε όλοι μαζί. Μόλις τελειώσαμε, ήταν εκεί την πατριαρχή και συνοδική λειτουργία ήταν, θυμάμαι, σαν σήμερα το θυμάμαι. Και περνάμε μπροστά από τους αρχιερείς που ήταν γύρω-γύρω, δίπλα στο σύνθρονο, έτσι λέγεται αυτό που είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα, υπάρχει το σύνθρονο που είναι για τον Πατριάρχη αυτό μόνο. Δεν ανεβαίνει κανένας δεσπότης, μόνο ο Πατριάρχης. Και σ' άλλο νόμος που υπάρχει το σύνθρονο είναι όταν πάει ο Πατριάρχης που ανεβαίνει. Λοιπόν, και όπως περνάγαμε, περνάμε μπροστά από το δέρκον, τον γέροντα, πολύ ηλικιωμένος, του λέει, παιδί μου εσύ, είσαι του Νικολάου ο γιος. Λέει, μάλιστα σεβασμιότατε, είμαι του Νικολάου. Σε ποια σχολή πας? Λέει, στη γερμανική. Α, κατάλαβα. Έμαθες τα ελληνικά και πας να μάθεις και τα γερμανικά. Τίποτα άλλο. Είχε σημασία αυτό που του είπε. Είχε σημασία. Καταλάβεις τι θέλω να του πει. Γι' αυτό και δεν καλοναρχώσε. Δεν μπορούσε να καλοναρχίσει το παιδί καλά. Να ξέρεις ανάγνωση καλή και η εκκλησιαστική γλώσσα δεν είναι εύκολη. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Έμαθες τα αγγλικά του λέει και τώρα πεις να μάθεις και τα γερμανικά. Μπράβο παιδί, μπράβο. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο ας πούμε. Δόξα εσύ το λήξαντι το φως, δόξα ελλη ψήστης νερόν και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκή. Σε
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.